Ναι, καλησπέρα. Ναι, εντοπίζω και τώρα πια. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Ωραία. Ένας δυνατός αγώνας, όπως αναμενόταν, από δυο καλές ομάδες, θεωρώ. Κράτησε ενδιαφέρον, νομίζω, στον παρακολουθή σαν τον αγώνα. Θεωρώ ότι όλα μπορούσαν να συμβούν σήμερα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει, θεωρώ, πιο εύκολα. Θα μπορούσαμε στο τέλος του αγώνα για να χάσουμε. Για μας η προσπάθεια είναι στο γήπεδο. Οι ποδοσφαιριστές μας καταθέτουν τον εαυτό τους και γι' αυτό είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε δουλειά μπροστά μας σε δύο τομείς. Να μπορούμε να σκοτώσουμε πιο εύκολα αγώνες ή να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πιο εύκολα αγώνες. Αυτό νομίζω είναι και το επόμενο επίπεδο που πρέπει να ψάξουμε σαν ομάδα για να μεγαλώσουμε και να πάμε στα εκεί που θέλουμε. Ένας βαθμός. Από αύριο ξεκινάμε δουλειά για τον επόμενο αγώνα. Καλή συνέχεια στον Απόλλωνα και κάθε καλό. Υπάρχουν ερωτήσεις. Καλησπέρα, Μπότσο. Θέλω να ρωτήσω. Η αίσθηση που δημιουργήθηκε ήταν ότι στα τελευταία λεπτά που ο Απόλλωνας έπαιξε φουλ επίθεση, εσείς προσπαθήσατε να διαφυλάξετε τουλάχιστον το να μην χάσει καλύτερα. Φοβηθήκατε κάπου τον αγώνα από ένα σημείο και μετά. Ο Απόλλωνας επέλεξε να γεμίσει με πάρα πολλούς επιθετικούς την περιοχή μας και μετά με την ισοφάριση πάντα στο ποδόσφαιρο δυστυχώς λειτουργεί λίγο υποσυνείδητα. Περισσότερες πιθανότητες δηλαδή είχε ο Απόλλωνας να κερδίσει τον αγώνα στο τέλος παρά εμείς. Προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο να διαφυλάξουμε την ισοπαλία. Πάντα όμως, πηγαίνοντας και στην κόντρα επίθεση με τον Κυριακόπουλο και τον Ιωαννίδη, να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για την νίκη και το δέχομαι σε κάθε αγώνα. Είναι αυτό όμως που σας λέω, ότι η ομάδα μας σε αυτά τα δύο πράγματα θέλει βελτίωση και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Και αγωνιστικά και πνευματικά. Δηλαδή να νιώθουμε πιο δυνατοί, να αντιμετωπίζουμε τα σκορ με μεγαλύτερη πνευματική ετοιμότητα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε να το διαφυλάξουμε. Θα μπορούσαμε όμως και να χάσουμε τον αγώνα στο τέλος. Όπως στο 1-0 θεωρώ είχαμε πάρα πολλές φάσεις που θα μπορούσαμε να τελειώσουμε και τον αγώνα 0-2. Ή θα το τελειώναμε ή θα μπορούσαμε και να χάσουμε. Άρα ήταν ένας αγώνας που όσοι τον είδαν θεωρώ ότι μείναν για 95 λεπτά καθυλωμένοι. Κρίνεται οπότε το τελικό αποτέλεσμα δίκαιο αφενός και αφετέρου δεν κέρδισε κανείς σήμερα, αλλά τελικά μήπως άθελά σας και οι δύο ομάδες κάνατε να κερδίσει η Κηφισιά. Εγώ καταρχήν να μιλήσω για την ομάδα μας, ότι το έχω πει και στους ποδοσφαιριστές μου και το ξέρω πολύ καλά, ότι δεν μας ενδιαφέρει κανένας αντιπάλος. Μας ενδιαφέρει εμείς να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Και στο τέλος αυτό θα καταλήξουμε. Θεωρώ ότι εμείς σε αυτά τα δύο πράγματα είναι μια δικιά μας υπέρβαση πρέπει να κάνουμε σαν ομάδα. Να μπορούμε όταν είμαστε 0-1 απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους, σε συνδιεκδικητές μπορώ να πω, να μπορούμε να τελειώνουμε το μάτς με 0-2 ή να μην κινδυνεύουμε όπως και γράψαμε σήμερα, θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει και τον αγώνα. Άρα αυτό είναι μια δικιά μας δουλειά που έχουμε να κάνουμε, όχι για να κυνηγήσουμε κάποιον αντίπαλο, για να ξεπεράσουμε τα δικά μας όρια. Και αν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα τελικά. Ναι, δίκαιο στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, αλλά θεωρώ ότι αν τα βάλουμε όλα κάτω, ναι, μπορεί και να ήταν δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλη ερώτηση, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, καλή συνέχεια.